Λόγος 25 Ιωάννου της Κλίμακος περί ταπεινοφροσύνης. Δια την υψίστην ταπεινοφροσύνην, η οποία αποκτάται με μυστικών τρόπων και εξολοθρεύει τα πάθη. Εκείνος που θέλει να διηγείται με λόγια αισθητά την αίσθηση και την ενέργεια της αγάπης του Κυρίου, στην κυριολεξία της και της Αγίας Ταπεινοφροσύνης, καθώς πρέπει και της μακαρίας αγνότητος αληθινά και της θείας ελάμψεως παραστατικά και του φόβου του Θεού πραγματικά και της εσωτερικής πληροφορίας αλάνθαστα, και φαντάζεται ότι θα δώσει να καταλάβουν αυτά τα πράγματα με την εξήγησή του όσοι δεν τα έχουν γευθεί προσωπικώς, αυτός ομοιάζει με εκείνον που θέλει να εξηγήσει με λόγια και παραδείγματα πόσο γλυκό είναι το μέλι σε εκείνους που ποτέ δεν το εγεύτηκαν. Ο μεν δεύτερος άδικα φιλολογεί για να μην υποβατολογεί, ο δε πρώτος ή αγνοεί αυτά που διηγείται ή εμπέζεται υπερβολικά από την καινοδοξία. 2. Ο παρόν λόγος παρουσίασε ενώπιον μας προς εξέταση έναν θησαυρό ο οποίος ευρίσκεται ασφαλισμένος μέσα σε οστράκινα σχέδια ή καλύτερα σε ανθρώπινα σώματα. Ένα θησαυρό που η ποιότης του δεν μπορεί καθόλου να κατανοηθεί με λόγια. Έχει δε ο θησαυρός αυτός απ' έξω μόνο μία επιγραφή, η οποία είναι ακατανόητη και παρέχει πολύ και ατελείωτην ερευνητική προσπάθεια σε όσους ζητούν να την εξηγήσουν με λόγια. Και η επιγραφή αυτή έχει ως εξής: η Αγία Ταπείνωσης. 3. Όσοι οδηγούνται από το Πνεύμα του Θεού, ας εισέλθουν μέσα μας στο νοερό και πάνσοφο τούτο συνέδριο και ας κρατούν νοερό στα χέρια τους γραπτές πλάκες γνώσεως. Άρχισα λοιπόν το συνέδριο. Συγκεντρωθήκαμε και συζητήσαμε και ερευνήσαμε εξεταστικά τη σημασία της σπουδαίας αυτής επιγραφής. Ένας έλεγε ότι η ταπεινοφροσύνη είναι το να λησμονείς αμέσως τα καθορθώματά σου. Άλλος το να θεωρείς τον εαυτό σου πιο τελευταίο και πιο αμαρτωλό από όλους. Άλλος το να γνωρίζεις καλά με το νου σου την ειδική σου αδυναμία και ασθένεια. Άλλος το να προλαμβάνεις τις εφιλονικίες, να διαλύεις πρώτος την οργή. Άλλος το να γνωρίζεις καλά τη χάρη και την εσπλαχνία του Θεού. Και ένας άλλος πάλι το να αισθάνεσαι ψυχική συντριβή και να απαρνείσαι το ειδικό σου θέλημα. Και εγώ αφού τα άκουσα όλα αυτά και αφού τα εξέτασα μόνος μου με πολλή περίσκεψη και προσοχή, δεν κατόρθωσα με όσα άκουσα να καταλάβω την έννοια της μακαρίας ταπεινοφροσύνης. Γι' αυτό ως έσχατος όλων, αφού εμάζευσα όπως ο σκύλος τα ψίχουλα που έπεσαν από το τραπέζι των γνωστικών εκείνων και μακαρίων πατέρων, κατέληξα στον εξής ορισμό. Η ταπεινοφροσύνη είναι ανώνυμη χάρη της ψυχής, η οποία μπορεί να ονομαστεί μόνο από όσους την εδοκίμασαν εκ πείρας. Είναι ανέκφραστος πλούτος, ονομασία του Θεού, δωρεά του Θεού, εφόσον εκείνος λέγει μάθετε ουκ επαγγέλου, ουκ επανθρώπου, ουκ αποδέλτου, αλλά απ' εμού, δηλαδή από την ενίκησή μου και την έλαμψή μου για την ενέργειά μου μέσα σας. Ότι πράος είμαι και ταπεινός στην καρδία και το λογισμό και το φρονήματε και ευρίσεται ανάπαυση πόλεμων και κουφισμών λογισμών τες ψυχές ημών. Ματθαίου Ι' Α 29. 4. Διαφορετική είναι η όψη που παρουσιάζει η οσία αυτή άμπελος όταν ακόμη επικρατεί ο χειμώνας των παθών και διαφορετική όταν πλέον έλθει η άνοιξη και η έναρξη των καρπών και διαφορετική όταν φτάσει το θέρος των αρετών, παρόλον ότι όλες αυτές οι όψεις συμβάλλουν σε μία την αυτή εφροσύνη και καρποφορία. Γι' αυτό εμφανίζει και τα αντίστοιχα σημάδια και τις αποδείξεις των κατά καιρούς καρπών της. 5. Όταν αρχίζει να ανθίζει μέσα μας η σταφύλη της οσίας αυτής αμπέλου, αισθανόμεθα πάραυτα κόπωση και μίσος προς κάθε ανθρώπινη δόξα και έπαινο, ενώ συγχρόνως εξορίζουμε από μέσα μας τον θυμό και την οργή. Όσο δε εν τω μεταξύ προχωρεί κατά την πνευματική ηλικία μέσα στην ψυχή η βασίλισσα αυτή των αρετών, κάθε καλό που εκτελούμε το θεωρούμε μηδέν ή μάλλον δέλυγμα. Κυρίως δε συλλογιζόμαστε ότι κάθε μέρα που περνά αυξάνει το φορτίο των αμαρτιών μας εξαιτίας κρυφών και ασυναισθήτων αμαρτιών και αμελιών που σκορπίζουν τον πλούτο της ψυχής. Το δε πλήθος των χαρισμάτων που μας χορηγεί ο Θεός το βλέπουμε σαν αιτία μεγαλύτερας τιμωρίας, γιατί δεν μας αξίζει. Έτσι ο νους ασφαλίζεται από τους κλέπτες κλεισμένος μέσα στο βαλάντιο της μετριοφροσύνης. Ακούει μόνο τα κτυπήματα και τα παιχνίδια τους χωρίς να επηρεάζεται καθόλου από αυτά, και τούτο διότι η μετριοφροσύνη είναι ταμείο
Απαραβίαστο. 6. Ετολμήσαμε διολίγο να φιλοσοφήσουμε για την άνθηση και τη μικρή ανάπτυξη τούτου του αϊθαλούς καρπού, αλλά για το ποιο είναι το τέλειο βραβείο, ο τέλειος καρπός της ιεράς αυτής αρετής, όσοι είστε οίκοι του Κυρίου, ερωτήσατε τον Κύριο. Για την ποσότητα και μεγαλοσύνη της οσίας αυτής αρετής δεν είναι δυνατόν να ομιλήσω, για την ποιότητά της πάλι είναι ακόμη πιο αδύνατον. Έτσι ας επιχειρήσουμε πάλι να ομιλήσουμε για τις ιδιότητές της σύμφωνα με τη σκέψη που ήλθε στο νου μας. 7. Η μετάνοια που γίνεται με συνεχή φροντίδα και το πένθος που είναι καθορισμένο από κάθε κοιλίδα και η οσιοτάτη των αρχαρίων ταπείνωσης διαφέρουν και διακρίνονται μεταξύ τους όσο άρτος από τη ζύμη και το αλεύρι, διότι συντρίβεται πρώτα η ψυχή και λεπτύνεται με την πραγματική μετάνοια. Έπειτα ενώνεται κατά κάποιο τρόπο και ας το είπω έτσι, συμφύρεται με τον Θεό, με το είδωρ του αληθινού πένθους. Εν συνεχεία δε, αφού ανάψει με το πυρ του Κυρίου, εμφανίζεται ο στερεός άρτος, η μακαρία ταπείνωσης, η άζυμος και άτυφος, η οποία δηλαδή είναι απειλαγμένη από τη ζύμη της κακίας και την υπερηφάνεια. Και όπως κάθε μία από τις τρεις αυτές αρετές, τις όμοιες, με τρίπλο και αλυσίδα ή καλύτερα με ουράνιο τόξο, εμφανίζει την ίδια δύναμη και ενέργεια και αποβλέπει στον ίδιο στόχο, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν μεταξύ τους και τις ιδιότητες κοινές. Έτσι, όποιο θα ονομάσει σημάδι της μιας, θα το έβρεις να είναι γνώρισμα και της άλλης. Αυτό δε που είπα, θα προσπαθήσω με συντομία να το αποδείξω και να το επικυρώσω. 8. Πρώτη και εξαιρετική ιδιότητα της ωραίας και αξιοθαυμάστης αυτής τριάδος είναι η μεταπολή χαράς υποδοχή της ατιμίας, την οποία δέχεται με ανοιχτά χέρια και την εναγκαλίζεται με τη σκέψη ότι καταπάβει και κατακαίει ψυχικές ασθένειες και μεγάλες αμαρτίες. Δεύτερο γνώριμά της, η εξαφάνιση κάθε εκδηλώσεως θυμού, καθώς και η μετριοφροσύνη για αυτή την επιτυχία. Η τρίτη δε και ανωτέρα βαθμίδα είναι η αναμφίβολος αμφιβολία για την ισχύ των καλών μας έργων, καθώς και η συνεχή έφεσης για μάθηση. 9. Όπως τέλος νόμου και προφητών Χριστός εις δικαιοσύνη παντί το πιστεύονται, Ρωμαίων Ι 4, έτσι και το πλήθος των ακαθάρτων παθών σε κάθε ένα που δεν προσέχει είναι η καινοδοξία και η υπερηφάνεια. Με το να τις φωνεύει δε αυτές η νοερά έλαφος της ταπεινοφροσύνης, διαφυλάται εκείνον ο οποίος συζεί μαζί της απρόσβλητο από κάθε θανατηφόρο δηλητήριο. Πού να εμφανιστεί η αλήθεια σε αυτή το δηλητήριο της υποκρισίας, πού το δηλητήριο της καταλαλιάς, πού η εμφόλευση σε αυτήν όφης, και αν πάλι εμφολεύσει, δεν θανατώνεται και δεν εξαφανίζεται όταν τραβηχτεί έξω από την καρδιά και φανερωθεί. Δεν συναντά σε όποιον συνδέεται με αυτήν μίσος, ούτε κάποια μορφή οντιλογίας, ούτε καμία οσμή απειθαρχίας, εκτός αν τυχόν πρόκειται για θέματα πίστεως. 10. Όποιος την ενυμφεύτη είναι ήπιος, προσινής, ευκατάνυχτος, σπλαχνικός, περισσότερο από κάθε άλλον, είναι ακόμη γαλήνιος, χαροπός, ευκολοκυβέρνητος, άλυπος, άγρυπνος, άοκνος και, γιατί να τα λέγω πολλά, απαθής. Αφού εν τη ταπεινώση ημών εμνήστη, ημών ο Κύριος και λυτρώσατο ημάς εκ των εχθρών ημών. Ψαλμός ρο λάμδα ε 23-24 και εκ των παθών και μολυσμών. 11. Ο ταπεινόφρον μοναχός δεν πολύ εξετάζει τα άρρητα μυστήρια, ενώ υπερήφανος ερευνά τα ακατάληπτα κρίματα του Θεού. 12. Σε κάποιον από τους πλέον γνωστικούς αδελφούς παρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι δαίμονες και τον εμακάρισαν. Αυτός δε ο πάνσοφος τους απήντησε: «Εάν σταματήσετε να με επενείτε με τους λογισμούς που φέρνετε στην ψυχή μου, τότε εξαιτίας της αναχωρήσεώς σας θα θεωρήσω τον εαυτόν μου μέγα. Εάν όμως δεν σταματήσετε να με επενείτε, τότε από τους ειδικούς σας επένους θα συλλογίζομαι την ειδική μου ακαθαρσία, εφόσον είναι ακάθαρτος παρακυρίω πας υψηλοκάρδιος, παροιμίων Ι σίγμα 5. Ή λοιπόν αναχωρείτε και γίνομαι αμέσως μέγας, ή συνεχίζετε να με πενείτε και αποκτώ με τη συνεργία σας περισσότερη ταπείνωση». Οι δαίμονες αμέσως κατεπλάγησαν, διότι δεν είχαν τι να το απαντήσουν και έγιναν άφαντοι. 13. Να μην είναι η ψυχή σου ως προς το ζωοποιό νάμα
δηλαδή την ταπείνωση λάκος που άλλοτε την αναβλύζει και άλλοτε πάλι στερεύει από τον καύσωνα της φιλοδοξίας και της επάρσεως. Γνώριζε ο φίλε μου ότι οι κοιλάδες είναι εκείνες που πληθαίνουν μέσα τους το στάρι και τον πνευματικό καρπόν. Κοιλάδα δε σημαίνει ψυχή ταπεινωμένη ανάμεσα σε όρη, δηλαδή ανάμεσα σε πνευματικές αρετές, η οποία πάντοτε είναι χωρίς υπερηφάνεια και πάντοτε παραμένει αμετακίνητη. 14. Δεν λέγει ο ψαλμωδός ενίστασα, ούτε αγρύπνησα, ούτε κοιμήθηκα κατά γης, αλλά εταπεινώθην και έσωσέ με συντόμος ο Κύριος. Ψαλμός ρο γιώτα δέλτα 6. Η μεν μετάνοια μας αναγύρει, το δε πένθος κρούει την πύλη του ουρανού, η δε οσία ταπείνωσης την ανοίγει. Εγώ δε ομολογώ και προσκυνώ την τριάδα μέσα στη μονάδα και τη μονάδα μέσα στην τριάδα. 15. Όλα όσα βλέπονται τα φωτίζει ο ήλιος και όλα όσα γίνονται με λογική τα ενισχύει η ταπείνωση. Όταν απουσιάζει το φως όλα είναι ζωφώδη και όταν απουσιάζει ταπείνωση όλα τα κατορθώματά μας είναι άχρηστα. 16. Ένας χώρος σε ολόκληρη την κτήση είδε μία μόνο φορά τον ήλιο και ένας μόνο λογισμός πολλές φορές προξένησε ταπείνωση. Μία και μόνη ημέρα αισθάνθηκε όλος ο κόσμος αγαλίαση και μία μόνη υπάρχει αρετή η ταπείνωση που δεν μπορούν να αντιμιμηθούν οι δαίμονες. 17. Άλλο πράγμα είναι το να υπερηφανεύεται κανείς και άλλο το να μην υπερηφανεύεται και άλλο το να ταπεινώνεται. Ο πρώτος καθημερινός κρίνει τους άλλους. Ο δεύτερος δεν κρίνει τους άλλους, πλην όμως δεν κατακρίνει και τον εαυτό του. Ο δε τρίτος, αν απειλαγμένος και απειλαγμένος από την καταδίκη, καταδικάζει ο ίδιος συνεχώς τον εαυτό του. 18. Άλλο πράγμα είναι το να ταπεινοφρονεί κανείς και άλλο το να αγωνίζεται να ταπεινοφρονεί και άλλο το να επαινεί τον ταπεινόφρονα. Το πρώτο είναι των τελείων, το δεύτερο των αληθινών υποτακτικών και το τρίτο όλων των πιστών. 19. Εκείνος που έχει γίνει ταπεινός βαθιά και εσωτερικά δεν κλέπτεται και δεν ζημιώνεται από λόγους χιλέων, διότι δεν προσφέρει η θύρα του σώματός του, διότι δεν προφέρει η θύρα του στόματος ό,τι δεν έχει ο θησαυρός της καρδίας. 20. Ο ύπος που είναι μόνος του πολλές φορές του φαίνεται πως τα καταφέρνει στο τρέξιμο. Όταν όμως ευρίσκεται μαζί με άλλους ύπους, τότε αντιλαμβάνεται την οθρότητά του. 21. Εάν ο λογισμός δεν καυχάται πλέον για φυσικά προτερήματα, αυτό είναι σημάδι ότι αρχίζει να έρχεται η υγεία. Αντιθέτως, όσον ως φρένεται ακόμη εκείνη την δυσοσμία, δεν αισθάνεται του πνευματικού μύρου την ευωδία. 22. Ο εραστής μου είπε, η οσία ταπείνωσης δεν καταδικάζει τους άλλους, δεν επιζητεί πρωτεία, δεν χρησιμοποιεί σοφιστίες έως ότου ενωθεί μαζί μου, διότι μετά την ένωσή μας δεν υπόκειται πλέον στον νόμο. 23. Σε κάποιον αγωνιστή που προσπαθούσε να κατακτήσει τη μακαρία ταπείνωση, οι ανώσιοι δαίμονες έσπερναν επένου στην καρδία. Εκείνος δε μηχανάται κατόπιν θείου φωτισμού κάποιο ευσεβές τέχνασμα για να νικήσει την πονηρία των δαιμόνων. Σηκώνεται λοιπόν αμέσως και γράφει στον τοίχο του κελιού του τα ονόματα των πλέον υψηλών αρετών, δηλαδή της τελείας αγάπης, της αγγελικής ταπεινοφροσύνης, της καθαράς προσευχής, της αφθάρτου αγνότητος και των παρομοίων. Ο Σάκης λοιπόν άρχισε να τον επενούν οι λογισμοί, τους έλεγε: «Ας πάμε να κάνουμε τον έλεγχο». Πλησιάζοντας δε στον τοίχο, εδιάβαζε τα ονόματα των αρετών και απευθυνόμενος στον εαυτό του, εκράβγαζε: «Εάν τις αποκτήσεις αυτές, ας γνωρίζεις ότι ακόμη βρίσκεσαι μακριά από τον Θεό». 24. Ποια είναι η δύναμη και η ουσία αυτού του ηλίου, δηλαδή της ταπεινοφροσύνης? Δεν μπορούμε να την παρουσιάσουμε. Μόνο από τις ενέργειές της και από τις ιδιότητες της κατορθώνουμε να κατανοήσουμε την βαθύτερη ουσία της. 25. Η ταπεινοφροσύνη είναι θεϊκή σκέπη που σκεπάζει τους οφθαλμούς μας για να μην βλέπουμε τα κατορθώματά μας. Η ταπεινοφροσύνη είναι άβυσσος ευτελίας, απρόσβλητη από κάθε κλέπτη. Η ταπεινοφροσύνη είναι πύργος ισχύος από προσώπου εχθρού. Ψαλμός Ξ 4. Ο εχθρός δεν έχει να ωφεληθεί από αυτόν τον ταπεινό και ο ιός ή μάλλον ο λογισμός της ανομίας δεν θα μπορέσει να τον κακοποιήσει. Αντιθέτως, δε αυτός θα κατακόψει ενώπιον του όλους τους εχθρούς του και όσους τον μισούν θα τους κατατροπώσει. Ψαλμός Π ήττα 23. 26. Ο μεγάλος τούτος ιδιοκτήτης του ειδικού του πλούτου
Δηλαδή η ταπείνωση αντιλαμβάνεται μέσα στην ψυχή και άλλα εκλεκτά γνωρίσματα εκτός από όλα εκείνα που προαναφέραμε, διότι εκείνα που προαναφέραμε εκτός από ένα υποδηλώνουν απλώς τους άλλους τον πνευματικό πλούτο. 27. Θα γνωρίσεις και δεν θα απατηθείς ότι απέκτησες μέσα σου την οσία αυτή ουσία, δηλαδή την ταπείνωση από το πλήθος του αρήτου φωτός και από τον απερίγραπτο έρωτα της προσευχής. Πριν κατακτηθούν αυτά προηγείται μια κατάσταση κατά την οποία η καρδιά δεν περιφρονεί τους αμαρτάνοντας ούτε κατακρίνει τα αμαρτήματά τους, και πριν από αυτή την κατάσταση προηγείται άλλη κατά την οποία η καρδιά μισεί κάθε καινοδοξία. 28. Όποιος επέτυχε την πλήρη γνώση του εαυτού του, αυτός έσπηρε σε γη αγαθή. Όποιος δεν έσπηρε κατά αυτόν τον τρόπο δεν πρόκειται να ειδεί να ανθίζει μέσα του η ταπεινοφροσύνη. Όποιος επέτυχε τη γνώση του εαυτού του, αυτός ενστάνθηκε το φόβο του Κυρίου και βαδίζοντας με την αίσθηση αυτή έφτασε στην πύλη της αγάπης. 29. Η ταπείνωση είναι η πύλη της ουρανίου βασιλείας που εισάγει σε αυτήν όσους την πλησιάζουν, και ότι νομίζω ότι για αυτήν είπε ο Κύριος «Και εισελεύσετε ο βουλόμενος και εξελεύσετε αφόβος εκ του βίου και νομήν ευρύσει Ιωάννου Ιώτα 9 και χλώει μέσα στον παράδεισο». Όλοι όσοι εισήλθαν στη μοναχική ζωή από άλλη θύρα, αυτοί είναι κλέπτε και ληστέ της ειδικής του ζωής. Ιωάννου 1, Ιώτα, παράγραφος 1. 30. Όσοι επιζητούμε την ταπεινοφροσύνη, ας μην πάβουμε να εξετάζουμε και να ανακρίνουμε τους εαυτούς μας. Και όταν αισθανόμεθα με την καρδιά μας ανώτερον σε όλα των πλησίων, τότε είναι κοντά μας το έλεος του Θεού, δηλαδή το εκ Θεού δώρο της ταπεινοφροσύνης. 31. Είναι ακατόρθωτο να προέλθει από το χιόνι φλόγα. Περισσότερο όμως ακατόρθωτο είναι να ευρεθεί ταπείνωσης στους ετεροδόξους, διότι το κατόρθωμα αυτό ανήκει μόνο στους πιστούς και ορθοδόξους και μάλιστα σε όσους εξ αυτών έχουν καθαρθεί από τα πάθη. 32. Οι περισσότεροι από εμάς ονομάζουμε τους εαυτούς μας αμαρτωλούς. Ίσως και το παραδεχόμαστε. Αλλά την ταπεινόφρονα κοροϊδία, την ταπεινόφρονα καρδιά, την ελέγχει η προσβολή και η εξουδένωση εκ μέρους των άλλων. 33. Εκείνος που αγωνίζεται να φτάσει στο ακύμαντο λιμάνι της ταπεινοφροσύνης δεν θα πάψει ποτέ να χρησιμοποιεί διαφόρους τρόπους και λόγους και σκέψεις και επινοήσεις και έρευνες και αναζητήσεις και επιτιδεύματα και τεχνάσματα και ευχές και προσευχές μέχρι ότου απομακρύνει το σκάφος της ψυχής του από την παντοτινά τρικυμιώδη θάλασσα της ίησης, και τούτο με τη βοήθεια του Θεού και με τρόπους ζωής πιο ταπεινούς και πιο περιφρονημένους. Διότι όποιος εσώθηκε από αυτήν την ίηση εύκολα σαν τον τελώνει τακτοποιεί τα υπόλοιπα αμαρτήματά του. 34. Μερικοί παρόλο ότι εσυγχωρήθηκαν για τα παλαιά τους αμαρτήματα, εν τούτης τα ενθυμούνται μέχρι τέλους της ζωής τους, χρησιμοποιούντας αυτά ως αφορμή ταπεινοφροσύνης και μαστιγώνοντας με αυτά το μάταιο φρόνημα της ίησεως. Άλλοι, αναλογιζόμενοι το πάθος του Χριστού, θεωρούν πάντοτε τον εαυτό τους χρεώστη. Άλλοι εξευθελίζουν τον εαυτό τους με τα καθημερινά τους φάλματα. Άλλοι κατέριψαν στο έδαφος την υπερηφάνεια με τους πειρασμούς και τις ασθένειες και τα πτέσματα που κατά καιρούς τους συνέβησαν, και άλλοι τέλος από την έλλειψη χαρισμάτων απέκτησαν την μητέρα των χαρισμάτων. Είναι και μερικοί άλλοι, δεν γνωρίζω αν υπάρχουν και σήμερα, οι οποίοι ταπεινώνουν τον εαυτό τους με τις δωρεές του Θεού. Όσο περισσότερο αυξάνουν οι δωρεές του Θεού, τόσο περισσότερο ταπεινώνουν τον εαυτό τους με τη σκέψη ότι είναι ανάξι για ένα τέτοιο πλούτο και ζουν με τη συνέστηση ότι καθημερινώς αυξάνει το χρέον των αμαρτιών τους. Τούτο είναι η ταπείνωση, τούτο η μακαριώτης, τούτο το ανώτερο βραβείο. 35. Όταν ειδείς ή ακούσεις ότι κάποιος μέσα σε ολίγα έτη απέκτησε πολύ μεγάλη απάθεια, να ξέρεις ότι δεν ευάδισε άλλη, αλλά τούτη τη μακαρία και σύντομη οδό. 36. Αγάπη και ταπείνωση. Ιερό ζεύγος. Η μία υψώνει και η άλλη συγκρατεί όσους υψώθηκαν και δεν τους αφήνει ποτέ να πέσουν. 37. Άλλο είναι η συντριβή και άλλο η επίγνωση και άλλο η ταπείνωση. Η συντριβή είναι γέννημα κάποιας πτώσεως, διότι εκείνος που πείπτει συντρίβεται και ίσταται στην προσευχή χωρίς παρησία και μη επενετεί και με επενετή αφθάδια, ακουμπώντας σαν τσακισμένος στη ράβδο της ελπίδος και αποδιώκοντας με αυτή τον κίνα της απογνώσεως.
Επίγνωσης είναι η ορθή γνώση των μέτρων στα οποία βρισκόμαστε, καθώς και η αδιάκοπη μνήμη των μικρών σφαλμάτων. Ταπείνωση είναι η νοερά διδασκαλία του Χριστού, η οποία φυλάσσεται από όσους την αξιώθηκαν στους μυστικούς θαλάμους της ψυχής και δεν μπορεί να εκφραστεί με λόγια. 38. Όποιος λέγει ότι οσφράνθηκε από την ευωδία ενός τέτοιου μύρου και συγχρόνως όταν ακούει επένου συγκινείται, καθώς κάπως η καρδιά του, ή βλέπει ότι δονείται από τη δύναμη των επενετικών λόγων, αυτός ας μην απατάτε, έχει πλανηθεί. 39. Άκουσα κάποιον να λέγει ο ψύχος, μη ημίν κύριε, μη ημίν, αλλά ή το ονόματί σου δώς δόξα. Ψαλμός ρογιώτα γάμα 9. Και τούτο διότι εγνώριζε ότι η φύση του ανθρώπου δεν μπορεί έτσι μόνη της να φυλαχτεί αυλαβής από την δόξα. Έλεγε ακόμη, παρά σου ο έπαινος μου εν εκκλησία μεγάλη, ψαλμός ΚΑΑ 26. Δηλαδή κατά τον μέλλοντα αιώνα, διότι προηγουμένως δεν μπορώ να σηκώσω τη δόξα και τον έπαινο χωρίς κίνδυνο. 40. Εάν τούτο αποτελεί όρο και τρόπο της πλέον μεγάλης υπερηφανίας, δηλαδή το να υποκρίνεται κανείς από φιλοδοξία αρετές που δεν έχει, οπωσδήποτε τούτο θα αποτελεί το σημάδι της πλέον βαθιάς ταπεινοφροσύνης, το να παρουσιαζόμαστε δηλαδή σε άλλους ως ένοχοι δήθεν διαφόρων αμαρτημάτων, ώστε να εξευτελιζόμαστε. Έτσι ενήργησε εκείνος που επήρε στα χέρια του το ψωμί και το τυρί. Έτσι εκείνος που άφησε το ένδυμά του και γύρισε την πόλη με απάθεια, σαν αγωνιστής της αγνότητος που ήταν. Δεν θα λάβουν υπόψη τους αυτοί οι αγωνιστές των σκανδαλισμών των ανθρώπων, αφού έχουν αποκτήσει την δύναμη να πληροφορούν μυστικά με την προσευχή τους όλους για την αληθινή τους κατάσταση. 41. Όποιος φροντίζει για το πρώτο, δηλαδή για την αποφυγή του σκανδαλισμού, αυτός δείχνει ότι στερείται το δεύτερο, δηλαδή τη δύναμη της πληροφορίας, διότι όταν έχουμε τον Θεό έτοιμο να μας υπακούει, όλα μπορούμε να τα κατορθώσουμε. Να προτιμάς να λυπείς τους ανθρώπους μάλλον και όχι τον Θεό, διότι χαίρεται ο Θεός όταν μας βλέπει να επιδιώκουμε την ατιμία με τον σκοπό να πιέσουμε και να κτυπήσουμε και να εξοντώσουμε την ματαιότητα της ίσεως. 42. Η τελεία ξενιτεία είναι η πρόξενος των τόσο μεγάλων κατορθωμάτων, εφόσον μόνο οι πολύ μεγάλοι αντέχουν στο να εμπέζονται από τους γνωρίμους των. Οι άλλοι, επειδή δεν αντέχουν, ας επιζητούν να ξενιτευτούν και να ασκούνται ανάμεσα σε ξένους και αγνώστους ανθρώπους. Ας μην παραξενευτείς για όσα είπα, διότι κανείς δεν μπορεί να ανέβει δια της μίας όλη την κλίμακα. 43. Θα μας αναγνωρίσουν όλοι ως μαθητές του Θεού, όχι διότι μας υποτάσσονται οι δαίμονες, αλλά διότι τα ονόματά μας έχουν γραφεί στον ουρανό της ταπεινώσεως. Λουκά Γιώτα 20. 44. Η ακαρπία κάνει ώστε οι κλάδοι των λεγόμενων κύτρων να ανυψώνονται μόνοι τους προς τα επάνω. Όταν όμως γύρουν προς τα κάτω, αρχίζει γρήγορα η καρποφορία. Όποιος το συνέλαβε στο νου του, καταλαβαίνει τι θέλω να υπώ. Στην ουσία ταπείνωση υπάρχουν ενώπιον του Θεού διάφορες βαθμίδες αναβάσεως. Η 30, η 60, η 100. Στην τελευταία βαθμίδα κατορθώνουν να ανέβουν οι απαθείς, στη μεσαία οι ανδροί και στην πρώτη όλοι. Εκείνος που απέκτησε αυτογνωσία ποτέ δεν θα ξεγελαστεί να επιχειρήσει κάτι υπέρ τη δύναμή του, αλλά προχωρεί στο εξής πατώντας στερεά στη μακαρία αυτή οδό της ταπεινώσεως. 46. Τα πτηνά φοβούνται τη θέα του ιέρακος, ομοίως και οι εργάτε της ταπεινοφροσύνης τον ήχο της αντιλογίας. 47. Είναι πολλοί εκείνοι που επέτυχαν τη σωτηρία τους χωρίς προφητικά χαρίσματα και λάμψεις και θαυματουργίες. Χωρίς την ταπείνωση όμως κανείς δεν πρόκειται να εισέλθει στον νυμφώνα. Διότι τα μεν πρώτα τα διαφυλάσσει η δευτέρα, δηλαδή η ταπείνωση, ενώ αντιθέτως τα πρώτα σε επιπολαίους ανθρώπους την εξαφάνισαν οι άνθρωποι, την ταπείνωση. 48. Για να ταπεινούμεθα, έστω και χωρίς τη θέλησή μας, ο Κύριος οικονόμησε και τούτο. Κανείς δεν μπορεί να βλέπει τα τραύματά του όπως τα βλέπει ο πλησίον του. Έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να χρεωστούμε τη θεραπεία όχι στον εαυτό μας, αλλά στον πλησίον και στο Θεό. 49. Ο ταπεινώνους αποστρέφεται με βδελιγμία το δικό του θέλημα ως πεπλανημένο και στα αιτήματά του προς τον Κύριο συνηθίζει να δέχεται με αδίστατη χτυπήστη τη γνώση του θελήματός του και να υπακούει σε αυτό. Υπακούει δε στους διδασκάλους του χωρίς να εξετάζει και να περιεργάζεται τη ζωή του, αλλά αναθέτοντας κάθε φροντίδα του στον Θεό, ο οποίος ακόμη και με το στόμα της όνου εδίδαξε στον Βαλαάμ τα απαραίτητα.
αριθμών ΚΒ 28-50, ο ταπεινώνους αυτός μοναχός και όταν ακόμη όλα τα σκέπτεται και τα πράττει και τα λέγει κατά Θεόν και τότε ακόμη δεν δίδει εμπιστοσύνη στον εαυτό του, διότι για τον ταπεινό το οικειόπιστον είναι μεγάλο σκόλοψη και βάρος, όπως αντιθέτως για τον υπερήφανο το ετερόλεκτον. 51. Εγώ νομίζω ότι μόνο όποιος είναι άγγελος δεν κλέπτεται από αμαρτήματα, δεν υποκύπτει και δεν υποπίπτει δηλαδή σε κανένα αμάρτημα, διότι άκουσα κάποιον επίγειο άγγελο να λέγει «Ουδέν με αυτό συνείδα, αλλά ούκ εν τούτο δε δικαίωμαι». Ο δε κρίνον με Κύριος εστί, Α Κορινθίους Δέλτα 4. Για τον λόγο αυτό οφείλουμε να κατακρίνουμε συνεχώς και να κατηγορούμε τους εαυτούς μας, ώστε με τον εκούσιο εξευθελισμό να απομακρύνουμε τις ακούσιες αμαρτίες. Διαφορετικά θα είναι οπωσδήποτε άσχημη η λογοδοσία μας για αυτά την ώρα του θανάτου. 52. Εκείνος που ζητεί από τον Θεό πράγματα μικρότερα από ό,τι θα του άξιζαν, αυτός θα λάβει οπωσδήποτε ανώτερά του. Περί αυτού μαρτυρεί ο Τελώνης, ο οποίος ζητούσε μόνο τη συγχώρεση και απεκόμισε επιπλέον και την δικαίωση. Ο ληστής πάλιν εζήτησε να τον ενθυμηθεί μόνο ο Κύριος στη βασιλεία του, και όμως εκκληρονόμησε ολόκληρον τον παράδεισο. Μέσα στη δημιουργία δεν είναι δυνατόν να αντικρίσεις μικρή ή μεγάλη φωτιά όσον αφορά τη φύση της, και στην ανώθευτη ταπεινοφροσύνη είναι εντελώς αδύνατο να εναπομείνει ίχνος κάποιας ξένης ύλης. Όσο συνεχίζουμε να αμαρτάνουμε εκουσίως, δεν υπάρχει μέσα μας τούτο, η ανώθευτη δηλαδή ταπεινοφροσύνη. Όταν όμως αμαρτάνουμε ακουσίως, αυτό αποτελεί απόδειξη της παρουσίας της. 54. Γνωρίζοντας ο Δεσπότης Χριστός ότι προς την εξωτερική εμφάνιση συμμορφώνεται και η αφανής αρετή της ψυχής, φορώντας το λέντιό μας υπέδειξε μέθοδο για να βαδίζουμε την οδό της ταπεινώσεως, διότι η ψυχή εξομοιώνεται με ό,τι ασχολείται και λαμβάνει τον τύπο και τη μορφή αυτών τα οποία πράττει. 55. Η αρχή, η εξουσία, έγινε αιτία υψηλοφροσύνης σε έναν άγγελο, αλλά βεβαίως δεν του εδόθηκε η εξουσία για να πέσει την υψηλοφροσύνη. 56. Διαφορετικά αισθάνεται όποιος κάθεται σε θρόνο και διαφορετικά όποιος κάθεται στην κοπρία. Ίσως για το λόγο αυτό και ο μέγας εκείνος δίκαιος, δηλαδή ο Ιώβ, καθόταν έξω από την πόλη επάνω στην κοπρία. Τότε, αφού απέκτησε την τέλεια ταπεινοφροσύνη, είπε ολοψύχος «Εφάβλησα εμ' αυτόν και ετάκην, ήγημε δε εμ' αυτόν, γίν σποδόν, Ιώβ μη βήτα 6». 57. Ευρίσκω ότι εκείνος ο Μανασής αμάρτησε όσο κανείς άλλος άνθρωπος, αφού και τον ναό του Θεού και ολόκληρη τη θρησκεία εμόλυνε με τα είδωλα. Γι' αυτόν και αν ακόμη ενίστευε όλος ο κόσμος, δεν θα μπορούσε να προσφέρει τίποτα που να του αντιστάθμιζε τα αμαρτήματά του. Η ταπείνωση όμως εστάθη ικανή και θεράπευσε όσα ήταν σε αυτόν αθεράπευτα. 58. Ότι θέλησα θυσίαν έδωκα αν, λέγει ο Δαβίδ στον Θεόν, ολοκαυτωμένα σώματα δια της νηστείας ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό. Ψαλμός νη 18-19 κτλ. Όλοι κατανοούν τη σημασία αυτών των λόγων. Η μάρτη κατ' ο Κυρίο, ευόησα προς τον Θεό, η μακαρία αυτή ταπείνωσης και τα αμαρτήματα της μοιχείας και του φόνου, και αμέσως ήλθε η απάντηση. Αφίλετο, εσυγχώρεσε δηλαδή, Κύριος, το αμάρτημά σου. Β' Βασιλειών, Ι' Β' 13. 59. Δρόμο και αφορμή για την απόκτηση αυτής της αρετής, οι αείμνηστοι πατέρες μας όρισαν τους σωματικούς κόπους. Εγώ δε συνιστώ την υπακοή και την ευθύτητα της καρδίας, που εκ φύσεως είναι αντίθετες προς την ίηση. 60. Αν αυτή η υπερηφάνεια μερικούς από αγγέλους τους μετέβαλε σε δαίμονες, εκείνη η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε μερικούς από δαίμονες μπορεί να τους μεταβάλει σε αγγέλους. Γι' αυτό ας έχουν θάρρος όσοι έπεσαν. 61. Ας πέψομεν και ας πικτεύσομεν με όλες μας τις δυνάμεις να ανέβουμε στην κεφαλή και κορυφή της ταπεινοφροσύνης. Αν δεν μπορούμε αυτό,
ας ανεβούμε τουλάχιστον στους ώμους της. Αν και αυτό δεν μπορούμε να το κατορθώσουμε, ας μη χάσουμε τουλάχιστον την αγκάλη της. Διότι όποιος την χάσει αυτήν, απορώ αν θα μπορέσει να κερδίσει τίποτε στην αιωνιότητα. 62. Νεύρα της ταπεινοφροσύνης και οδή, αλλά όχι και σημάδια και αποδείξεις είναι η ακτιμοσύνη, η αφανής ξενιτεία, η απόκρυψη της σοφίας, η απλή ομιλία, η ζήτηση ελεημοσύνης, η απόκρυψη της ευγενικής καταγωγής, η εξορία της παρησίας, η απομάκρυση της πολυλογίας. Τι τίποτε άλλο δεν κατόρθωσε ποτέ μέχρι σήμερα και τώρα να ταπεινώσει τόσο την ψυχή όσο η πτωχία και η επαιτία. Τότε φαίνεται η φιλοσοφία μας και η φιλοθεία μας όταν, ενώ μπορούμε να υψώσουμε τον εαυτό μας, αποφεύγουμε αν επιστρεφτεί το ύψος. 63. Εάν εξοπλίζεσαι καμία φορά εναντίον ενός πάθους, να παίρνεις ως σύμμαχο τούτη την αρετή, διότι αύτη επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβίσεται και καταπατήσει λέοντα και δράκοντα. Ψαλμός σίγμα 13. Δηλαδή, όπως τα έλεγα εγώ, επαμαρτίαν και απόγνωση επιβίσεται και καταπατήσει τον διάβολο και το δράκοντα του σώματος. Η ταπεινοφροσύνη είναι ουράνιος ανεμοστρόβιλος που μπορεί να ανεβάσει την ψυχή από την άβυσο της αμαρτίας στα ύψη του ουρανού. Αντίκρισε ένας κάποτε το κάλος της μέσα στην καρδιά του και αφού κατελήφθη από θάμβος ερωτούσε το όνομα του πατρός της. Εκείνη δε με ένα φεδρό και γαλήνιο μηδίαμα του αποκρίνεται. Πώς πέφτεις να μάθεις το όνομα του πατρός μου ενώ αυτός είναι ανώνυμος? Δεν θα σου το φανερώσω έως ότου λάβεις μέσα σου τον Θεόν. Αυτό η δόξα εις τους αιώνας αμήν. Μητέρα της πηγής είναι η άβυσσος των υδάτων, πηγή δε της διακρίσεως ή ταπείνωσης.